Το δύσκολο στην επόμενη περίπτωση είναι ότι επειδή η ίδια κάνει αυτή τη δουλειά, τώρα πρέπει να περάσει από πίσω από τις κάμερες μπροστά από αυτές. Τι έχει σκεφτεί λοιπόν η Μαρία Παπαγρηγορίου? Now I'm sure you done heard about me. A black star, most deaf quietly. Good, so them hoes try me. They try me. This is Martin Luther King in the club, getting dubs. With a bad in his ear, saying that she down for whatever. In the back of his mind is Coretta. Εξηγήσου ευθύς αμέσως. Τι ήταν αυτό που έκανες, τι σκέφτηκες? Αυτό που έκανα ήταν ένα teaser post για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με ρωτάνε πότε θα έρθει το επόμενο βιβλίο, πότε θα έρθει το επόμενο βιβλίο και αυτά. Και είναι ένα teaser post τύπου «Μαντεύστε τι έρχεται», για να έχουμε και αλληλεπίδραση στα σχόλια. Πάρα πολύ έξυπνο. Και θα είναι το πρώτο από τη σειρά κάποιων post για αυτό το θέμα, που θα κορυφωθεί, ας πούμε, την κυκλοφορία του βιβλίου και με το πάρτι για την παρουσίασή του και όλο αυτό. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Άννα, έχεις βάλει άσο. Ναι, άσο. Τόσο αναμενόμενο και προβλέψιμο, αλλά εντάξει, θα ακούσουμε και τη δικαιολογία. Όχι, δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την εμφάνισή σου. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το ότι μου είχες πει εμένα, με είχες βάλει άσο, επειδή ήρθα ξανά με το ίδιο θέμα, ζωζό και καλά, που δεν είχα έρθει. Για μένα έχεις έρθει ξανά τσίρκο. Αυτό το look μου βγάζει πάρα πολύ τσίρκο. Αχου, και δεν με νοιάζει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το βιβλίο που δείχνεις για teaser στο θέμα σου. Teaser για μένα είναι όταν, άμα θα έδειχνες κάποια πληροφορία που έχει το βιβλίο, όχι απλά ένα βιβλίο. Υπάρχει δηλαδή, ένα visual. Κάποιο... Υπάρχει ένα visual. Και δεν είναι πραγματικό βιβλίο, είναι φορεμένο ως headpiece. Είναι, πει, δηλαδή, είναι μέρος του look μου. Ναι. Δεν θεωρείται teaser όμως αυτό για μένα. Teaser για σεν. Είναι άμα είχες κάποιο ακόμα, μήπως prop. Από ό,τι φαίνεται για σεν. Για να δίνεις μία εικόνα, ξέρω εγώ, ένα στοιχείο που έχει το βιβλίο, που έχει μέσα αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να μπουν στη διαδικασία, να μαντέψουν στα σχόλια και να και πάλι πούνε πράγματα. Θα έμπαινα στη διαδικασία να μαντέψουν. Ωραία. Όχι, εγώ το ήθελα έτσι. Πού θες να καταλήξεις, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μου κολλάει. Ωραία, ας πούμε, έχεις το βιβλίο. Πού κολλάει η εμφάνιση με αυτή την ιστορία? Πάρα πολύ. Καταρχάς, το γεγονός ότι ακόμη και αυτά που έχω φορέσει, τα έχω φορέσει γιατί μου θυμίζουν τις σελίδες του βιβλίου πριν τις κόψεις με το χαρτοκόπτη, ξέρεις, που κάνει αυτή τη γεωμετρία που βάζει να βάλει στο χαρτοκόπτη. Ναι, δεν ζούμε πριν 20 χρόνια όμως με το χαρτοκόπτη. Έχουμε σήμερα. Τα βιβλία βγαίνουν έτσι. Συνεχίζουν να βγαίνουν έτσι. Όταν λες έτσι, θα συνεχίσω. Είμαι παλιακιά, μωρέ, γι' αυτό. Τι κάνω εγώ στα social τόσο παλιακιά? Είμαι. Υπάρχουν ακόμα τέτοια βιβλία που βγαίνουν έτσι, κορίτσι μου. Λυπάμαι που στο λέω. Λυπάμαι που στο λέω. Μια μέρα. Εσύ ζεις μόνο με την οθόνη. Μια μέρα θα κάνουμε μια εκπαιδευτική εκδρομή σε μια βιβλιοθήκη όλοι μαζί. Τέλεια. Τώρα προς το παρόν θα πας κριτές. Έλα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.